θέατρο Αντισώματα του αγαπητού μου Δημήτρη Φιλελέ δίνει εξ αρχής το ποιητικό στίγμα του περιεχομένου της. Η ποίηση δημιουργεί πνευματικά αντισώματα στην πεζότητα και την παθογένεια της εποχής. Είναι μια ποιητική κραυγή διαμαρτυρίας, ένας πονεμένος πνευματικός αντίλογος απέναντι στη λογικοφανή κανονικότητα της στρεβλής πραγματικότητας που βιώνουμε. Με εξομολογητική μετριοπάθεια, ο ποιητής φαντάζεται το αίτιο, το καταθέτει στην ακροτελεύτια πρόταση του οπισθόφιλου. Το έλλειμμα παιδείας ευθύνεται για όλες τις κοινωνικές τερατογενέσεις. Ο Θουκυδίδης, ο μεγάλος μας ιστορικός όμως, θα τον διέψευε. Τα πάθη και τα συμφέροντα, θα του έλεγε, κινούν την ιστορία και καταστρέφουν τους λαούς. Η συλλογή διαρθρώνεται σε 5 ενότητες, άνισες μεταξύ τους, ως προς τον αριθμό των ποιημάτων που περιέχουν. Στην πρώτη, με τον τίτλο «Αριθμογραμμή», αριθμούνται με λατινικούς χαρακτήρες 30 ποιήματα, τον οποίο το περιεχόμενο θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο «Άνθρωποι, φύση, μνημεία». Ολιγόστιχα κατά το πλείστον ποιήματα, σε ελεύθερη νεωτερική μορφή, κινούνται μεταξύ ονείρου, πραγματικότητας και αλληγορίας. Στα 3 πρώτα, μια σειρά από εικόνες, σε έναν ιδιότυπο άριθμο ποιητικό λόγο, αποτυπώνουν άλλοτε την ατέρμονη πορεία των όντων και τη διαδρομή τους και άλλοτε τη φθορά τους και το αναπόφευκτο θλιβερό τους τέλος. Σε άλλα πάλι απεικονίζεται ένα παιχνίδι ανάμεσα στους ανθρώπους και τα πράγματα και μια ειδονική διαλεκτική σχέση μαζί τους. Όμως, στο ποίημα με τον αριθμό 9, ο λόγος είναι καταγγελτικός. Επανέρχεται στους στίχους του το θέμα του πάσχοντος δικαίου και στυλιτεύονται τα συμφέροντα των ολίγων και η αφροσύνη των πολλών. Ακολουθούν ποίηματα με ποικίλα θέματα επίκαιρα. Οι νέοι, τα οράματά τους και τα ανεκπλήρωτα όνειρα. Ο έρωτας, ως αγάπη και αισθησιασμός. Η ευτυχία, η γνώση και η αποδοχή του θανάτου. Η ποίηση που μεταστοιχιώνει τα βιώματα σε λέξεις. Και τέλος, τα αντιθετικά πάθη του φθόνου, της ομορφιάς και της αγάπης που μεταμορφώνουν τη ζωή άλλοτε σε κόλαση και άλλοτε σε παράδεισο και αντίστροφα. Η δεύτερη ενότητα φέρει τον τίτλο «Τοπία της φαντασίας» και αποδίδει με ακρίβεια το περιεχόμενο των 22 ποιημάτων της. Πρόκειται για μια ποιητική περιήγηση του ποιητή στην ελληνική φύση και τα μνημεία της αρχαίας μας κληρονομιάς. Μέσα από ένα πλήθος εικόνων, αντιθέσεων και περιγραφών, ημνείται σε αυτά το φως, το άρωμα, το χρώμα της ελληνικής φύσης, ενώ δοξολογείται ο απαράμιλος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Στεκόμαστε για λίγο στα ποίηματα «Κολόνες», «Ευρήματα», «Κόρη της Άνοιξης», για να απολαύσουμε την ποιητική έκφραση που επικεντρώνεται στις κολόνες ενός αρχαίου ναού, στα ακροτηριασμένα μέλη ενός ακέφαλου Ανδριάντα και τέλος την αρχαία κόρη που το βλέμμα της ατενίζει την αιώνια άνοιξη της νεότητας. Όμοια τελειότητα και στη σμήλευση των εικόνων στα ποίηματα «Άρωμα», «Πανσέλινος καλοκαιριού», «Πεταλούδες», όπου τα στοιχεία της φύσης βρίσκονται σε μια εξαίσια ερωτική ανταπόκριση μεταξύ τους, μέσα στη γαλήνη
της καλοκαιρινής νύχτας. Η ενότητα κλείνει κάπως μελαγχολικά, με μια κάμψη της φυσικής ομορφιάς που την ενέπνευσαν η άνοιξη και το νεανικός φρύγος. Τώρα η φύση μοιάζει μαραζωμένη, η βλάστηση αρρωστημένη, η σκόνη καλύπτει τα πράγματα και η ανθρώπινη ύπαρξη με καρδιά στεγνή και γέρικο σώμα σέρνεται προς την έσχατη δύση. Οι κατοπτρισμοί της τρίτης ενότητας περιλαμβάνουν ποίηματα των οποίων το περιεχόμενο λειτουργεί ως αντανάκλαση της πραγματικότητας σε τρόπο που το καθένα να έχει ευδιάκριτο το κοινωνικό ή το πολιτικό του στίγμα. Η προσέγγιση, η κριτική και η αποτίμηση καθενός αιτιολογείται με βάση τον αξιακό κώδικα κοινωνικής, πολιτικής και παραδοσιακής ηθικής. Στεκόμαστε σε ορισμένα από αυτά. Στο ποίημα «Εικόνα» είναι ευδιάκριτο το θέμα. Ψεύδος και αλήθεια, γνήσια και εικονική πραγματικότητα, αγώνας και μέρημνα για την αποκάλυψη της αλήθειας. Στο επόμενο, με τίτλο «Καπιταλισμός», τονίζεται εμφαντικά πόσο η πολιτική αυτή συνιστά έναν αφύσικο εγωισμό και μια καταπίεση των λαών, που ως γεγονότα αυτά είναι ανίερα και στρεβλωτικά κάθε φυσικού και ηθικού νόμου. Ακολουθούν ποιήματα για την 21η Απριλίου, την Πρωτομαγιά και τη σημασία της, αλλά και για το θρύλο του Πολυτεχνείου, την νεανική αυτή επανάσταση που σηματοδότησε την αρχή για τη δημιουργία ενός καινούριου κόσμου. Στη συνέχεια, δύο ποιήματα με αντίστοιχους τίτλους «Ένοχη» και «Αγωνία» είναι πλημμυρισμένα από τη βαθιά πικρία του ποιητή για την εξαφίωση των συνανθρώπων μας που αντικρίζουμε καθημερινά, ενώ συγχρόνως αποτυπώνουν και την έντονη διαμαρτυρία αλλά και την απέτηση για ανθρωπιά, αλήθεια και δικαιοσύνη. Το ακροτελεύτιο της ενότητας με τίτλο «Μια μέρα χωρίς δουλειά» φαίνεται σαν να κλείνει το θέμα της κοινωνικής και πολιτικής ηθικής. Εδώ ο λόγος εστιάζεται στη θυμοσοφία των γερόντων και στον πλούτο που αποκομίζουν οι νέοι από τα βιώματα και τις εμπειρίες των παλιών. Τα ποίηματα της ενότητας ταξιδεύοντας νότια γοητεύουν τους εραστές των ταξιδιών και όσους απολαμβάνουν τις περιγραφές των άγνωστων τόπων και των κινδύνων της θάλασσας. Η επίδραση σε αυτά από τον μοναδικό Νίκο Καβαδία είναι φανερή. Άλλωστε και ο τίτλος της ενότητας μας παραπέμπει στον Σταυρό του Νότου και η στιχουργία των ποιημάτων παραδοσιακή όπως και του ποιητή του Μαραμπού. Ίδια και τα θέματα που παρελάβουν στην ενότητα. Ο πόθος της επιστροφής του ναυτικού στην Πατρόα Γη, ο έντονος ερωτισμός του, τα οράματα και οι φαντασιώσεις του Μεσοπέλαγα και μακριά από το ερώμενο πρόσωπο, οι συγκλονιστικές στιγμές του αποχωρισμού, η φανταστική διάλογη με την αγαπημένη, η νοσταλγία και ο διαρκής πόνος του μισεμού. Μα κι αν χρειάζεται να ξεχωρίσει κανείς κάποια από αυτά τα ποίηματα, δεν θα διστάσει να σταματήσει στο τέλειο σονέτο με τον τίτλο «Κίτρινος καπνός». Είναι ένα δεκατετράστιχο με άψογο το πέρασμα του μετρικού τόνου, ομοιοκαταληξία σταυρωτή και πλεχτή και θέμα την αιώνια νοσταλγία του ξενιτεμένου και τον πόθο του γυρισμού. Με τα κακώς κείμενα, την τελευταία ενότητα ολοκληρώνεται και η παρούσα συλλογή. Τα ποίηματα και εδώ, συνθεμένα σε κλασική παραδοσιακή μορφή, τετράστιχες, πολύστιχες ή και δίστιχες στροφές με ομοιοκατάληκτους στίχους.
τα θέματα ποικίλα. Σταματούμε σε κάποια από αυτά. Οι αντιθέσεις στον φυσικό κόσμο και στις πράξεις των ανθρώπων. Ο θάνατος του άφρονος πλουσίου, αλλά και οι άφρονες φτωχοί. Οι άνθρωποι του περιθωρίου στα γκέτο της πρωτεύουσας. Η ουραγή, ένα ποίημα που παραπέμπει στους μοιραίους του Βάρναγη. Τέλος, το πολύστικο αφηγηματικό ποίημα «Ο Λιάκος», που εξειδανικεύει το ήθος του ξενιτεμένου ήρωα, τονίζει το βαρύ χρέος που είχε αναλάβει να εκπληρώσει. Ζωγραφίζει τον ασίγαστο πόθο του για επιστροφή στην Πατρό Αγή και με ελεγιακό λυρισμό καταλήγει στο θάνατο και στο ανεκπλήρωτο χρέος. Αγαπητοί μου, με το τέλος της ανάγνωσης των ποιημάτων της συλλογής, ο επαρκής αναγνώστης έχει την αίσθηση που δημιουργεί η αληθινή ποίηση, ότι δηλαδή η ποίηση αυτή τον αφορά. Τον αφορά γιατί το αποκαλύπτει όσα οι συμβάσεις της ζωής θέλουν να το αποκρύψουν. Τον αφορά γιατί καταγγέλει όσα η καθημερινότητα και ο φόβος θέλουν να αποσιωπήσουν. Τον αφορά γιατί του φωτίζει την ομορφιά της φύσης και των όντων που η σκοτισμένη του συνείδηση αγνοεί. Τον αφορά τέλος γιατί το ενεργοποιεί τις αντιδράσεις σε κάθε σκόπιμη υπεραχάραξη της ηθικής, του δικαίου και της αλήθειας. Όμως, ο αναγνώστης καταλήγει και σε μια άλλη διαπίστωση. Κατανοεί δηλαδή πώς η ζωή γίνεται τέχνη και η τέχνη ζωή και πώς ακόμη ο ποιητής ως άνθρωπος έχει ευαίσθητες τις κεραίες ώστε να συλλαμβάνει γεγονότα και απλές μορφές των πραγμάτων και να τα μεταμορφώνει σε τέχνη. Ο Δημήτρης Φιλελές, ο φίλος εκπαιδευτικός, είναι και τεχνίτης ζωγράφος ποιητής. Καταξιώνει τη ζωή του μέσω και της τέχνης. Ενεργοποιεί σώμα και σκέψη. Ζωοποιεί τις υψηλές έννοιες. Αξιοπρέπεια και ματαιότητα. Δημιουργία και θάνατος. Πόνος και εγκαρτέρηση. Έρωτας και φυσική ομορφιά. Αντίσταση και συγκατάβαση, γνώση και ειρωνία, αυτοπροσδιορισμός και μοίρα, ανθρωπιά και δικαιοσύνη, πατριωτισμός και παιδεία. Είναι αυτές κυρίαρχες έννοιες που φαίνεται πως αναδύονται μέσα από έναν εσωτερικό διάλογο του ποιητή με τα όντα γύρω του. Και τέτοια συνομιλία αποτελεί όμως σύνθεση πόνου και γνώσης και έχει χαρακτηριστικά δημιουργικής αποκάλυψης σε έναν κόσμο που παρά είναι λογικός για να δεχθεί την αλήθεια, παρά είναι γραφικός για να δεχθεί την ομορφιά, παρά είναι χορτάτος για να δεχθεί τη δυστυχία, παρά είναι οργανωμένος για να δεχθεί την ποίηση και την ανυπακοή, παρά είναι ρεαλιστής για να δεχθεί τον ρομαντισμό ενός άλλου κόσμου που ονειρεύεται η ποίηση. Και αυτός είναι ο αιώνιος στόχος της τέχνης. Σας ευχαριστώ.